Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυριακή 15 Απριλίου παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες σε Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από τα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Κλειστή και η γραμμή Ρίου Αντιρίου. Θυελώδης άνεμη και αφρικανική σκόνη. Στο κόκκινο η κατάσταση στο λιμάνι της Πάτρας. Αποφασίζουν για κινητοποίησης οι κάτοικοι για το μεταναστευτικό. Διάσπαρτες εστίες πυρκαγιά στην Ηλία. Μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Στα Καλάβρητα η εμμύρισσα του Κατάρ. Δεμένα έμειναν τα πλοία στα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας και του Ιωνίου. Οι άνεμοι, σύμφωνα με την ΕΜΗ, στο νότιο Ιόνιο έφταναν μέχρι και τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί ο απόπλους από τα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς. Κλειστή παρέμεινε και η υπορθμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου, γεγονός που ταλαιπώρησε τους ταξιδιώτες. Είμαστε έρμεο του καραβιού, τίποτε άλλο. Οδηγοί περιμένουν στα αυτοκινητά τους καθώς τα καράβια παραμένουν δεμένα στο λιμάνι της Ζακύνθου. Το απαγορευτικό που ίσχυε από νωρίς το πρωί ταλαιπώρησε τους επιβάτες που δεν γνώριζαν πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια. Και περιμένουμε. Τώρα με κλείσαν για τις 7 και θα δούμε. Αν έχεις 5 θα βγεις 5, αν δεν έχεις 5 θα πάμε 7 η ώρα και πανηγυρικά. Ναι, έχει καιρό, φουρτούνα μεγάλη και έχω και μια άγκυο γυναίκα μέσα και δεν μπορούμε να περάσουμε απέναντι, γιατί θα μιλήσει σε γιατρό αύριο. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι ξεπερνούν τα 8 με 9 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο. Ωστόσο, η νηνεμία που επικρατούσε στο λιμάνι της Ζακύνθου προκαλούσε ερωτήματα σε όσους ήθελαν να ταξιδέψουν. Εγώ μπήκα στο ίντερνετ στη Μετεωρολογική Υπηρεσία και δίνει 7 με 8 μποφόρ και αργότερα 7. Τώρα, αυτά τα καράβια έχουν ανάγκη από 8 μποφόρ? Όχι, δεν φαίνεται να έχει μποφόρ. Α, δεν ξέρουμε τώρα τι να πούμε, αφού έτσι μας λένε. Απαγορευτικό απόπλου και στα λιμάνια της Κεφαλονιάς. Στο νησί με τους νότιους ανέμους μεταφέρθηκαν και μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης που έκαναν αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Αφρικανική σκόνη και θυελώδης άνεμοι που έφταναν και τα 8 μποφόρ ήταν το σκηνικό του καιρού που επικρατούσε στην Πάτρα. Η ορατότητα από νωρίς το πρωί ήταν περιορισμένη, ενώ κλειστή ήταν από τις 8 το πρωί η υπορθμιακή γραμμή Ρίου Αντιρίου. Στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Χαριλαοστρικούπης, για λόγους ασφαλείας υπήρχαν περιορισμοί στις διελεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύτηκε η διέλευση σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά οχήματα με υψηλές πλευρές και φορτηγά. Στο λιμάνι της Πάτρας, τα δρομολόγια των πλοίων για την Ιταλία πραγματοποιήθηκαν κανονικά, ενώ το πρωινό δρομολόγιο Πάτρα-Σάμι δεν πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία όσων ήθελαν να ταξιδέψουν προς την Κεφαλονιά, αφού πρόκειται για το ένα και μοναδικό δρομολόγιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία στην πόλη της Πάτρας άγγιξε τους 27 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε ότι η γραμμή Ζακύνθου-Κυλλήνης άνοιξε αργά το απόγευμα. Μέχρι και τις 5 δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο, ενώ πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο των 7 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη. Στο επόμενο μας θέμα, αύριο αναμένεται να αποφασίσουν οι κάτοικοι του νοτίου διαμερίσματος του Δήμου της Πάτρας αν θα προβούν σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση που επικρατεί στην παραλιακή οδό με τους μετανάστες. Την ίδια ώρα η κατάσταση στο λιμάνι είναι έκρηθμη, αφού οι συμπλοκές μεταξύ ομάδων μεταναστών είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Τεταμένη είναι η κατάσταση στο λιμάνι της Πάτρας, αφού οι συμπλοκές μεταξύ μεταναστών είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Το μεσημέρι του Σαββάτου δύο ομάδες ήρθαν στα χέρια, αλλά ευτυχώς το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων. Οι αντιδικίες των μεταναστών που διαμένουν στα πρώην εργοστάσια της Αβέξης και του Λαδόπουλου στην Ακτή Δημαίων αφορούν τις θέσεις στο λιμάνι και την επικράτηση των ομάδων που έχουν δημιουργηθεί με την εμφάνιση των κυκλωμάτων για κίνηση μεταναστών. Μάλιστα, το θέμα των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τους μετανάστες σημάνθηκε και στην πρόσφατη σύσκεψη των κατοίκων του νοτιού διαμερίσματος που πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εκπροσώπων φορέων της περιοχής. Ποιος τους ελέγχει? Αυτοί που τους ελέγχουν να τους ελέγξουν για τώρα. Ποιο είναι, πού είναι το πρωί, πού είναι το δύσκολο, το απλό? Άραγε κάποιος τους ελέγχει. Το θέμα είναι να μην γίνει Πάτρα, να μην δημιουργούνται ελπίδες ψεύτικες σε αυτούς τους ανθρώπους ότι μπορούν να φύγουν. Εγώ άκουσα τον κύριο εδώ ότι υπάρχουν φορτηγατζίδες οι οποίοι παίρνουν μετανάστες και τους μεταφέρουν στην Ιταλία, που και εκεί υπάρχουν κυκλώματα μαφίας.
Στη σύσκεψη, οι κυβερνητικοί βουλευτές διαβεβαίωσαν πως το αρμόδιο Υπουργείο έχει σχέδιο για την σταδιακή απομάκρυνση των μεταναστών από τους άτυπους καταβλισμούς που έχουν δημιουργηθεί στα εγκαταλειμμένα εργοστάσια. Το ελληνικό έχει εντείνει τις προσπάθειες, ας πούμε, από το δεν θέμα λιμενικού, δεν θέμα οργανισμού λιμένου και κράτου. Όρος όπου δεν θα θεωρείται προσπελάσιμος. Αυτό έχω να πω. Χαμηλός του στόχο πρέπει. Δεν μπορώ πλέον. Έχουμε δυο όρους και λέμε για το αυτονόητο. Είναι παράνομοι και όμως θα το παρακαλέσουμε. Δεν θέλει να συζητάμε. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι είναι παράνομοι και θα το παρακαλέσουμε. Δεν θέλει να συζητάμε. Οι κάτοικοι όμως δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις διαβεβαιώσεις που πήραν και την Δευτέρα αναμένεται να συγκεντρωθούν και πάλι προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους, ενώ δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν νέες κινητοποιήσεις. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Πιλιόπουλος, αντιπρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ιταιών. Κύριε Πιλιόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας έχουν ικανοποιήσει όσα έχετε ακούσει εξαγγελίες από τους βουλευτές και τις αρχές σχετικά με την απομάκρυνση των μεταναστών? Όχι, δεν μας έχουν ικανοποιήσει και δεν ακούσαμε και τίποτα καινούριο. Δεν ακούσαμε ούτε καν ένα σχέδιο για τη λύση του προβλήματος. Το μόνο που ακούσαμε και είναι κοινή πίστη όλων των συμμετεχόντων είναι ότι υπάρχουν κυκλώματα διακίνησης. Αυτά λοιπόν τα κυκλώματα διακίνησης εμείς καλούμε κυβέρνηση, τα Υπουργεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας, μαζί με τους φορείς εδώ, δηλαδή τον πρόεδρο του ΟΡΠΑ, του Οργανισμού Λιμένα Πατρών, το Λιμενάρχη και την αστυνομική διεύθυνση, κατόπιν εντολών φυσικά της ηγεσίας της, να κάνουν ό,τι πρέπει για την παρανομία αυτή που επικρατεί στο λιμάνι. Εμείς σήμερα στείλαμε μια ανακοίνωση σαν συντονιστικό των 11 συλλόγων του Νοτιού Διαμερίσματος της Πάτρας και ζητάμε αυτό ακριβώς. Σε συνεργασία φυσικά αυτή, γιατί θα προχωρήσουμε και σε καταγγελία επιμηκητήρια αναφορά προς τον εισαγγελέα κατά γνώστον, σε συνεργασία με τους αλληλέγγυους και τις συλλογικότητες, οι οποίοι και αυτοί πιστεύω ότι θέλουν να καθαρίσει το λιμάνι από τους διακινητές. Μάλιστα. Αύριο αποφασίζετε για κινητοποίησεις. Τι μορφής θα είναι, αν και ήδη μας αναφέρατε ότι σκοπεύετε να απευθυνθείτε στον εισαγγελέα? Βεβαίως. Δεν θα είναι αύριο, λόγω ενός κολλήματος κάποιων συναδέλφων και μου προσωπικά θα ταξιδέψω στην Αθήνα. Θα γίνει μέσα στη βδομάδα, μετά από συνεννόηση φυσικά. Οι κινητοποιήσεις που έχουμε σκεφτεί και έχουμε κατά κάποιο τρόπο κουβεντιάσει έτσι ατύπως να το πω, είναι πώς να το, ήπιας μορφής, αλλά προς τους θεσμούς στρεφόμενοι, δηλαδή προς τις αρχές. Και από εκεί και πέρα, επειδή έρχεται και η τουριστική περίοδος του καλοκαιριού, δεν θα θέλαμε να δυσκεράνουμε την κίνηση του λιμανιού. Όπως θα κάνουμε στοχευμένες κινητοποιήσεις και σίγουρα κάποιες παρεμβάσεις μεμονωμένων ατόμων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σπυλιόπουλε, για τη σύνδεσή μας. Καλό σας βράδυ. Τώρα για τον εντοπισμό του 32χρονου Θάνου Ακριβού από την ΑΦΠΑΚΤΟ. Έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία τα τελευταία 24 ώρα αφού η οικογένειά του έχει χάσει τα ίχνη του από την Πέμπτη το πρωί, που μετέβησαν στην Αθήνα και αφού δεν βρήκαν τον ίδιο στο σπίτι αλλά και το κινητό του κλειστό, ενημέρωσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν μεγάλη κινητοποίηση και χθες το πρωί εντόπισαν το αυτοκίνητό του στην περιοχή του Άργους. Τα κλειδιά ήταν στο αυτοκίνητο, όπως και πολύτιμα αντικείμενα, όπως χρήματα, τραπεζικές κάρτες, βρίσκονταν στη θέση του οδηγού. Παρακαλείται όποιος έχει την οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Αλλάζουμε θέμα. Τη δική τους μάχη δίνουν σήμερα από πολύ νωρίς το πρωί οι πυροσβέστες της Ηλίας, που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις διάσπαρτες εστίες που ξεσπούν σε διάφορες περιοχές του νομού. Ο Περικλής Πατσούρης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλησπέρα. Τι έχουμε σήμερα από το νομό της Ηλίας? Δυστυχώς τραγικά τα πράγματα για άλλη μια φορά εδώ στο νομό Άψη, που έχει υποστεί τα πάντινα από καταστροφικές πυρκαγιές. Ερχόμαστε πολλά χρόνια πίσω, γιατί σήμερα οι αέριδες αυτοί μιλάμε περίπου για 40-50 χιλιόμετρα. Είναι τραγικά τα πράγματα.
να καταλάβει ο κόσμος τώρα που μιλάμε, μας έψω την Πελοπόννησο και το γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει μια γύρα γραμμή στο Ριατήριο, δεν υπάρχει στη Ζάκυνθο. Τα γνωρίζουμε, άρα καταλαβαίνουμε ότι αποθέθηκε τόσο σήμα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να γίνουν κάποιες κινήσεις από τους αγρότες και όχι μόνο. Ούτε να πετάμε τσιγάρα σου έξω από το αυτοκίνητο, ούτε γενικότερα να κάνουν διάφορες εργασίες οι αγρότες. Το είπε και ο κ. Γεωργιόπουλος χθες, το δήλωσε στις κάμερες. Τα πράγματα θα ήταν αρκετά δύσκολα. Δυστυχώς δεν διαψεύστηκε και έχουμε αρκετές αιστείες φωτιάς από το πρωί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε μεγάλη πυρκαγιά στη Φρίξα. Η Φρίξα είναι κοντά στην Αρχαία Ολυμπία και να πούμε ότι ζητήθηκε για λόγους πολιτικής προστασίας να ληφθούν μέτρα στην περιοχή του Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας, για τη φωτιά. Βαδίζει ο σταχός προς τα Χαλιβάκια. Είναι ένα χωριό απέναντι από την Αρχαία Ολυμπία, αλλά είναι πιθανό να μεταφερθούν κάποια στοιχεία λόγω του αέρα της φωτιάς. Καταλαβαίνουμε και μπορεί τα πράγματα να είναι τραγικά. Είχαμε μεγάλη φωτιά, έκαψε περίπου 6 τρέμματα αναγεννημένου δάσους στο Φανάρι στην Αντρίτσενα. Είχαμε φωτιά εδώ στο Κουρουχώρι, σε ένα χωριό 2-3 χιλιόμετρα έξω από τον πύργο, που με πολλά οχήματα μπόρεσαν τελικά και την έθεσαν υπό έλεγχο. Είχαμε πολλές αιστείες φωτιάς, περίπου 10 ακόμα, αλλά ευτυχώς πρόβλεψε η πυροσβεστική υπηρεσία άμεσα αφού κινητοποιήθηκε και δεν υπήρχαν διάφορα ευτυχώς τραγικά αποτελέσματα. Άρα είμαστε αυτή τη στιγμή με δύο αιστείες φωτιάς, η μία η μεγάλη στην Πρίξα, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία. Παρακολουθούμε και αν έχουμε κάτι νεότερο θα μεταφέρουμε και πάλι. Ένα ντόμινο λοιπόν πυρκαγιών. Πάντως περικλεί να πούμε ότι και την προηγούμενη φορά δεν έχουν περάσει πολλές εβδομάδες που είχε πάλι θηλιώδεις ανέμους. Ναι, και πάλι είχαμε στο νομό αρκετές πυρκαγιές που μάλιστα τότε είχαν συλληφθεί και κάποιοι. Έτσι, είχαμε τρεις κατηγορούμενους για εμπρισμό. Βέβαια, δεν μπορεί ο απλός πολίτης να καταλάβει και οι αγρότες ότι όταν υπάρχει τέτοιος καιρός δεν πρέπει να κάνουμε διάφορων ειδών εργασίες. Αν το καταλάβουν, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Και αυτοί χάνουν τις περιουσίες τους και όλοι, βέβαια, εμείς κάνουμε τα στρέμματα από αναγεμένο δάσος και όχι μόνο. Δυστυχώς, πρέπει να προσέχουμε και λεπτά. Τα λέμε, η πρόληψη σώζει. Πρέπει να το καταλάβουν, να μπήκετε καλά στο μυαλό μας. Περικλής, ευχαριστούμε για τη σύνδεση. Καλό βράδυ. Αλλάζουμε θέμα. Ανεξήγητες πλημμύρες στην παραλιακή οδό του Αγίου Βασιλείου της Πάτρας, με νερό να αναβλύζει από τα καπάκια του αποχετευτικού δικτύου της περιοχής. Η ΔΕΙΑΠ είναι ενήμερη εδώ και αρκετές εβδομάδες για ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει την περιοχή εδώ και μήνες. Η παραλιακή οδός του Αγίου Βασιλείου θυμίζει λίμνη. Αυτά είναι νερά τα οποία είναι υπόγεια νερά που από τότε που σκάψανε για να βάλουν αποχέτευση πηγαίνουν τα νερά υπόγεια και αναβλύζουν μέσα από την καταπακτή. Την Τετάρτη το πρωί τα νερά είχαν αποτραβηχτεί από τον παραλιακό δρόμο τον οποίον είχαν καλύψει για αρκετές ημέρες. Είναι από το χειμώνα αυτό το πράγμα εδώ με τα νερά και ακόμα τρέχουν και δεν έχει διαφερθεί κανένας για τίποτα. Κανείς από τους κατοίκους δεν ξέρει τι προκαλεί το φαινόμενο. Αυτό που γνωρίζουν είναι πως τα καπάκια του αποχετευτικού δικτύου αναβλύζουν νερό και από το κέντρο του Αγίου Βασιλείου πολλά κυβικά νερού κυλούν μέσω του δρόμου και αυλακιών καταλήγοντας και λιμνάζοντας στην παραλιακή οδό της περιοχής. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ανάλογα με την περίοδο υπάρχει έξαρση σε αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι πλημμυρισμένη η παραλιακή οδό στο κέντρο της, δηλαδή σε σημείο που είναι αναπροσπέλαστη από το ένα μέρος στο άλλο η μετάβαση κάποιου πεζού. Όλο το χειμώνα είναι γεμάτο, είναι λίμνη μπροστά. Συνέχεια, δηλαδή κόβεται ο δρόμος στα δύο. Κόβεται ο δρόμος και μάλιστα όταν βρέχει σηκώνεται πάρα πολύ πιο ψηλά τα νερά και είναι μόνιμο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς από κάτω αν έχει κάποια, είναι σπασμένο κάτι. Απλά τρέχει συνέχεια νερά και είναι σε όλο το κομμάτι μέχρι το Δημοριορία από εκεί. Σπίτια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πλημμυρίζουν. Η πρόσβαση των πολιτών στις οικίες τους αλλά ακόμη και των όποιων πελατών στα καταστήματα εστίασης της περιοχής γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Τα νερά δεν μπορεί να παρκάρει ο άλλος, δεν μπορεί να κατέβει στην παραλία ο άλλος να περπατήσει. Όταν ρίχνει νερό, πλημμυρίζει όλος ο δρόμος, δεν έχεις που να παρκάρεις αυτοκίνητα, τίποτα. Η ΔΕΙΑΠ έχει ενημερωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει. Σύμφωνα με κατοίκους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, το πρόβλημα δεν είναι τωρινό. Ολόκληρο το χειμώνα η περιοχή πλημμύριζε με κάθε βροχή, ωστόσο τα πλημμυρικά φαινόμενα συνεχίζονται και δεν φαίνεται να σχετίζονται απαραίτητα με τις βροχοπτώσεις.
Μέσω του οδοντοτού από το διακοπτό έφτασε την Κυριακή στα Καλάβρητα η εμμύρισσα του Κατάρ, Σεϊχα Αλμαγιάσα. Η αδελφή του εμμύρη του Κατάρ συνοδευόταν από μέλη της βασιλικής οικογένειας και τον πρέσβη του Κατάρ στην Ελλάδα. Περισσότερα θα μας πει η Λίνα Μπάστα. Λίνα, καλησπέρα. Σημαίνουσες προσωπικότητες σήμερα στα Καλάβρητα. Ακριβώς, Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια ευχάριστη έκπληξη για τους Καλαβριτινούς και όχι μόνο, αλλά για όσους είχαν επιλέξει σήμερα την πόλη του Καλαβρίτων το κέντρο, προκειμένου να απολαύσουν την κυριακάτικη βόλτα τους. Η εμμύρισσα επιβιβάστηκε στο διακοπτό, στον οδό, απόλαυσε τη διαδρομή και έφτασε στα Καλάβρητα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όπου την υποδέχθηκε ο βοηθός δημάρχου Καλαβρίτων, ο κύριος Νίκος Μαγκαφάς, και της προσέφερε αναμνηστικά των Καλαβρίτων. Η εμμύρισσα περπάτησε στον πεζόδρομο κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνεις, Δήμητρα. Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες, ναι. Και ακολούθησε επίσκεψή της σε διάφορα σημεία των Καλαβρίτων, επισκέφθηκε τα σπίτια λιμνών και βέβαια πέρασε και από τον τόπο θυσίας, όπως πλέθηκανε Καλαβριτινοί το 1943. Η επίσκεψή της συνεχίστηκε στις τοπικές ιερεσμονές της Αγίας Λαύρας και του Μεγάλου Σπηλαίου και στη συνέχεια αναχώρησε ορθώς για την Αθήνα. Μάλιστα, πολύ σημαντική επίσκεψη. Ανεβαίνει και το κύρος βέβαια της περιοχής όταν διάσημοι και μάλιστα μέλη της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ επισκέπτονται την περιοχή. Λίνα, σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ. Τώρα, έντονη εξακολουθεί να είναι η αγανάκτηση των κατοίκων και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Ζακύνθου εξαιτίας των κακοτεχνιών που υπάρχουν στις οδούς Φοσκόλου, Τερτσέτη και Ταβουλάρη. Δρόμοι ακατάλληλοι για κυκλοφορία αυτοκινήτων και διάβαση πεζών είναι αυτή της Φοσκόλου και της Τερτσέτη στην πόλη της Ζακύνθου. Οι κακοτεχνίες στο οδόστρωμα έχουν προκαλέσει πολλές φορές σοβαρά προβλήματα, ειδικά όταν έχει κακοκαιρία. Έχει τεράστια προβλήματα. Φυσικά δεν απέχει και πολύ από τη γενικότερη εικόνα των δρόμων του νησιού μας και την υποδομή του νησιού μας, αλλά η Φοσκόλου είναι κάτι παραπάνω. Είμαστε αγανακτισμένοι και πρέπει επιτέλους να δοθεί κάποια λύση ώστε να δικαιούμαστε και εμείς σαν πολίτες αυτού της πόλης, αυτού του νησιού, να δεχόμαστε επισκέπτες την μέρα των βρεχοπτώσεων και να μπορούμε να φύγουμε από τις δουλειές μας. Οι λακκούβες και τα σπασμένα σημεία στην άσφαλτο είναι συνηθισμένα φαινόμενα στον κεντρικό δρόμο της Φοσκόλου, με τους επιχειρηματίες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους αλλά και να τονίζουν την αδιαφορία των τοπικών αρχών. Οι πεζοί αποφεύγουν να περνάσουν από εδώ όταν βρέχει. Γιατί περνάνε τα αυτοκίνητα ή τους κάνουν μουσκεμα, το ξέρουν πια όλοι. Αποφεύγουν εντελώς. Ή τρέχουν ή να φύγουν, ας πούμε, από το δρόμο τα βρέχει, γιατί ιδίως εδώ σε αυτό το δικό μας το κομμάτι στέκονται τα νερά και δεν φεύγουμε τίποτα. Όταν περνάει ένα αυτοκίνητο τα νερά μπαίνουν στα μαγαζιά, ο άνθρωπος δεν μπορεί να περάσει, διαρκώς τσακώνονται οι πεζοί με τους εποχούμενους, διότι οι εποχούμενοι βρέχουν τους πεζούς που περνάνε από το πεζοδρόμιο. Γενικώς είναι ένας δρόμος ο οποίος αντικατοπτρίζει το επίπεδο του πολιτισμού και της καλής ποιότητας ζωής μας. Παρόμοια είναι τα προβλήματα και στην οδό Τερτσέτη, η οποία κάθε φορά που έχει έντονη βροχόπτωση γεμίζει από λάσπες, ενώ και εδώ οι λακκούβες προκαλούν μεγάλες δυσκολίες σε οδηγούς και πεζούς. Όλο το χειμώνα μαζεύει νερά είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Αποτέλεσμα, αναγκαζόμαστε να κλείνουμε τις πόρτες μας, να καθαρίζουμε συνέχεια το κατάστημα εξωτερικά και σε όσους δημάρχους την έχουμε απευθυνθεί κατά καιρούς. Όλοι θα τακτοποιηθεί το θέμα και θα τακτοποιηθεί και δεν έχει πέσει ούτε ένα κομματάκι άσφαλτος. Το οδόστρωμα είναι χάλια, δηλαδή μπορείς να πάθεις λάστιχο, να κάνεις ζημιά στο αυτοκίνητο. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει, έχω πέσει με τα πόδια ως πεζή. Είναι μικρός, διπλοπαρκάρουν και τα λοιπά. Γενικά όπως και η Φοσκόλου, έτσι, δηλαδή στα ίδια χάλια. Για πάνω από μία δεκαετία το οδικό δίκτυο στην πόλη της Ζακύνθου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και παρά τις εκκλήσεις κατοίκων και επιχειρηματιών δεν έχουν γίνει ουσιαστικές ενέργειες από τον Δήμο. Εκατοντάδες ευρώ σπαταλούν σχεδόν κάθε χρόνο οι οδηγοί για να επισκευάσουν τα οχήματά τους εξαιτίας κακοτεχνιών ακόμη και σε κεντρικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων της Δυτικής Ελλάδας. Ελαστικά, ζάντες και αναρτήσεις δέχονται τη μεγαλύτερη καταπώνηση και αποτελούν τον βασικό όγκο εργασιών στα συνεργεία. Το κόστος για αποκατάσταση ζημιών σε δίκυκλα και γεωταχή αυτοκίνητα είναι σχεδόν κάθε χρόνο πονοκέφαλος και αναγκαίο κακό δεδομένων των κακοτεχνιών στους δρόμους των πόλεων. Η Αχαϊκή πρωτεύουσα δεν αποτελεί εξαίρεση. Τα συνεργεία γεμίζουν. Οι ζημιές που συμβαίνουν είναι να χαλάνε τα λάστιχα,
να χαλάνε οι αναρτήσεις, να στραβώνουν οι ρόδες, να στραβώνουν τα πυρούνια. Γενικώς, ό,τι έχει σχέση με το σύστημα της πέδησης και της ανάρτησης. Οι βλάβες που μπορεί να υποστεί ένα δίκυκλο, αλλά ακόμη και ένα γιόταχη αυτοκίνητο, αρκετές και η αποκατάστασή τους ποικίλει αναλόγως το μοντέλο και τις διαστάσεις. Οι τιμές μπορεί να είναι από 30-40 ευρώ, που μπορεί να έχει ας πούμε, ένα απλό αμορτισέρ, μέχρι και σπασίματα σε σασί που φτάνει και 200-300 και 500 ευρώ. Ό,τι έχει σχέση με τη μοτοσικλέτα, αν ξεκινήσουμε από ένα μικρό δίκυκλο που είναι φερρυπίν το παπί, δύο λάστιχα έχουν γύρω στα 50-60 ευρώ, δύο αμορτισέρ γύρω στα 30-40 ευρώ. Για μια μοτοσικλέτα τα λάστιχα έχουν από 200 έως και 400 ευρώ. Οι αναρτήσεις για να τις επισκευάσεις έχουν από 3 εκατοστάρικα, 4 εκατοστάρικα και πάνω. Και ούτω καθεξής. Οι τεχνικοί συνεργείων δεν παραλείπουν να αναφέρουν και τις προεκτάσεις των βλαβών που πολλές φορές οι οδηγοί παραβλέπουν, προσπαθώντας να αναβάλουν όσο μπορούν το κόστος της επισκευής. Οπωσδήποτε, όταν πέσουμε σε μια λακκούβα, τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Είναι μόνο στις αναρτήσεις, είναι και στο σασί, είναι και στο μπροστινό σύστημα, ρουλεμάν, σινεμπλοκ. Έχει μεγάλες επιπτώσεις σε όλο το κινητήρα και σε όλο το σασί του τη μηχανική. Τα ελαστικά είναι τα πρώτα που καταπονούνται και στις περισσότερες περιπτώσεις σχίζονται από τις κακοτεχνίες στο οδόστρωμα. Και όταν πέσεις στη γούβα, κινδυνεύεις εκτός ότι θα στραβώσει η ζάντα ή θα σκάσει το λάσκο να πέσεις και να χτυπήσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι πολίτες στρέφονται κατά των Δήμων ή του ελληνικού δημοσίου που έχουν την ευθύνη για τη συντήρηση των δρόμων, διεκδικώντας χιλιάδες ευρώ. Κατά κανόνα, μάλιστα, τα διοικητικά δικαστήρια που έχουν την αρμοδιότητα να εκδικάζουν τέτοιες υποθέσεις επιδικάζουν στους παθόντες μεγάλα χρηματικά ποσά, υποχρεώνοντας τους υπεύθυνους να τους αποζημιώσουν για την αμέλειά τους να καλύψουν τις λακκούβες. Με μεγάλη επιτυχία αναβίωσε και φέτος μια συνήθεια που ευλαβικά τηρούν οι Ζακυνθινοί εδώ και αιώνες. Δεν είναι άλλη από το πάντα αγαπητό πανηγύρι στον Άγιο Λίπιο, όπου παρέες συγκεντρώνονται για να διασκεδάσουν αλλά και να ανάψουν το κεράκι τους στο εκκλησάκι. Με χορό, τραγούδι και πολυφαγητό αναβίωσε για ακόμη μια χρονιά το πανηγύρι του Άγιου Λίπιου στη Ζάκυνθο. Όπως κάθε χρόνο είμαστε και εμείς εδώ μαζί να γιορτάσουμε, να χαρούμε, να γίνουμε όλοι μια παρέα και να αναβιώσουμε αυτό το υπέροχο πανηγύρι του Άγιου Λίπιου. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Ψήνουμε από το πρωί, τρώμε, ό,τι βλέπετε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη. Εδώ τρώμε, γλεντάμε, περνάμε ωραία. Εύχομαι και του χρόνου με υγεία. Με αυτό το πανηγύρι κλείνει ο κύκλος των γιορτών του Πάσχα στη Ζάκυνθο και οι Ζακυνθινοί υποδέχονται την άνοιξη. Το καλό είναι ότι κάθε χρονιά έρχεται και περισσότερος κόσμος και νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι που έχουν κάνει την παράδοση ένα κομμάτι της ζωής τους και αυτό είναι το όμορφο για τη Ζάκυνθο. Η παράδοσή μας, η ιστορία μας αυτού του τόπου συνεχίζεται και ένα κομμάτι είναι και ο Άγιος Λίπιος. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Και του χρόνου να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Οι καλές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν σε αρκετούς να στρώσουν την γιορτινή τους τραπεζαρία στο Νεονόβιο Λεώνα που βρίσκεται ανάμεσα στο εκκλησάκι του Άγιου Λίπιου και το μετόχι του Αγίου στο Καλυτέρο. Είναι ένα θαυμάσιο έθιμο που ενεργοποιήθηκε πάλι μετά από χρόνια και έχει μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο όπως βλέπετε. Το μουσικό δίδυμο του Ταμπουρλονιά Καρού έδωσε τη δική του νότα στο πανηγύρι. Πρόκειται για το ζακυνθινό μουσικό όργανο την Ανιάκαρα που συνοδεύεται με ταμπούρλο. Σχεδόν κάθε χρόνο μας καλούν και ερχόμαστε και παίζουμε για να μάθουν οι νεότεροι και να θυμηθούν οι παλιοί. Αχμαριανή. Το πανηγύρι ξεκίνησε επί ενετοκρατίας. Για κάποιο λόγο σταμάτησε και η αναβίωσή του ανήκει στον εκπαιδευτικό Διονύση Βερτζάγια. Σε μια εποχή πιο μοντέρνα, πιο διαφορετική, που όλοι οι Έλληνες είναι οι ίδιοι, δεν ξεχωρίζουν πλανήσει από στερεολαδίτες τόσο πολύ πια, γίνεται κάτι πολύ ζακυνθινό εδώ πέρα. Άνθρωποι κάθε ηλικία συμμετείχαν στην όμορφη γιορτή και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά. Χρόνια πολλά! Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η υπική συνάντηση στην ΑΦΠΑΚΤΟ ανήμερα της Κυριακής του Θωμά.
Στόχος των διοργανωτών, η γνωριμία με τα άλογα και η φροντίδα τους. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που παρακολούθησαν την Κυριακή ανήμερα του Αγίου και Αποστόλου Θωμά, την 10η υπική συνάντηση Ναυπακτίας και Δωρίδας στην παραλία Γρυμπόβου στην Ναύπακτο. Η εκδήλωση γνωριμίας του κοινού με τα άλογα έκρυβε εκπλήξεις για τους μικρούς και τους μεγαλύτερους θεατές. Σωρίζουμε όλο τον κόσμο σε αυτή τη συνάντηση του υπηκού συλλόγου Ναυπακτίας και Δωρίδος. Θα κάνουμε μια παρουσίαση αλόγων. Θα μπουν τα παιδάκια μετά επάνω στις άμαξες για να γνωρίσουν το άλογο και λίγο τον κόπο το δικό μας. Είναι η 10η υπηκή συνάντηση που γίνεται στην Ναυπακτία και στη Δωρίδα. Γιατί ο σύλλογος μας εκπροσωπεί ιδιοκτήτες αλόγων από την περιοχή της Ναυπακτίας και την περιοχή της Δωρίδας. Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι για να φέρουμε το άλογο κοντά στον κόσμο. Να έρθουν τα μικρά παιδιά να γνωρίσουν το άλογο. Η φετινή διοργάνωση από τον Υπηκό Σύλλογο Ναυπακτίας και Δωρίδας αφιερώθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου επιχειρηματία Παναγιώτη Φούντα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινο δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.